Καταρχήν να πω ότι στις προεδρικές εκλογές, ανάμεσα σε εκείνες τις 110.000 πολίτες που με ψήφισαν για να πάρω το 25% ως ανεξάρτητος υποψήφιος, υπήρχαν πέραν των 40.000 πολιτών που προέρχονταν από το χρόνο της αριστεράς. Όντως, ο κύριος Χριστόφιας τότε δεν με είχε συγχωρέσει, είχε μπει και εκείνον την, θυμάστε την απειλή, έστω σε εισαγωγικά, ότι θα περάσει από πάνω μου ο δοστρωτήρας του Λαϊκού Κινήματος. Υπήρξε μια ψυχρότητα και κτηρήθηκε μια από πλευράς της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, αν θέλετε, κρύα στάση μέχρι και καμίας επαφής για κάποια χρόνια. Θεωρώ ότι σήμερα οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί. Σε καλύτερο επίπεδο. Έχουν αποκατασταθεί, θεωρώ. Δηλαδή θα συνεργαζόσασταν ενδεχόμενα στο μέλλον, ακόμη και σε επίπεδο προεδρικών εκλογών. Είναι πολύ νωρίς να μιλούμε για τις προεδρικές εκλογές, αλλά εγώ διαπίστωσα ότι στη Βουλή σε κάποια ζητήματα μπορεί να συμπίπτουν οι θέσεις μας. Εμείς δεν διστάζουμε και όποτε μας ζητηθεί άποψή μας να την καταθέσουμε και στο ΑΚΕΛ αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα τη χρειάζεται ή μας τη ζητήσει. Θεωρώ ότι οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί, υπάρχει ο πολιτικός διάλογος. Τώρα, αν αυτός ο πολιτικός διάλογος θα οδηγήσει σε συνεργασία, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Αυτή τη στιγμή στις βουλευτικές εκλογές η κάθε πολιτική δύναμη θα καταθέσει το δικό της το πρόγραμμα, τις δικές της θέσεις. Έχουμε μεγάλες διαφορές σε πάρα πολλά ζητήματα και στο Κυπριακό και στα ζητήματα που αφορούν, αν θέλετε, την οικονομία και στα ζητήματα του εξυγχρονισμού του κράτους. Εμείς, για παράδειγμα, διαφωνούμε με το ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών, όμως προτείνουμε τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή με 25% και την ανάληψη της διαχείρισης, της διοίκησης των ημικρατικών. Το ΑΚΕΛ θέλει να παραμείνουν περίπου ημικρατικοί όπως είναι σήμερα. Άρα υπάρχουν διαφορές. Από εκεί και πέρα, όταν θα τελειώσουν οι βουλευτικές εκλογές, εμείς με οποιοδήποτε έχει τη διάθεση για συνεργασία και εντός κοινοβουλίου και εκτός, είμαστε ανοιχτοί. Όμως, επαναλαμβάνω, δεδομένου ότι θα συμφωνήσουμε ένα πρόγραμμα, όχι ευκαιριακές συνεργασίες οι οποίες αποσκοπούσαν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου για μικροκομματικά ωφέλη. Αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ. Μάλιστα. Να πάμε στον κόσμο.